40% σημερινή έρευνα στην Ελλάδα, έτσι. Έχω ραντεβού και με παίρνουν τηλέφωνο απαντήσει. Φέρτε εδώ. Ναι. Μου παίρνουν τώρα εδώ. Συνέντευξη, ρε φίλε. Πού είσαι. Ωραία, θα έρθω εδώ και θα έρθω εκεί. Φεύγει. Αυτό ήταν. Ναι. Αλήθεια, λεφτά. Χάρηκα που σε γνώρισα. Κι εγώ, καλή συνέχεια. Φιλιά στη Λάρνακα. Από σήμερα σε βερσιόν με μάσκα. Φρέσκα, φρέσκα τα νέα. Μόλις πριν από κανένα μισάωρο ο πρωθυπουργός έκανε ένα διάγγελμα. Πήρε τίποτα από αυτή σας. Εσύ όχι, εγώ κοιμόμουν. Ότι περιοχές με πυκνότητα 3 και 4 απαγορεύει την κυκλοφορία 1 με 5. Τα βασικά τα ξέρεις, ενημερωμένο. Λοιπόν, σημερινή έρευνα που λέει ότι 40% του κόσμου, εδώ Ελλάδα, πιστεύει ότι η κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο το 2021. Ένα άλλο 40% πιστεύει ότι πριν από το 2022 δεν θα αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο, έτσι θα μας πάει και το 2021. Και ένα 20% πιστεύει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα γίνει ποτέ. Είναι τόσο απεσιόδοξη. Ωραία. Εγώ επειδή είμαι απεσιόδοξη, πιστεύω είμαι στο 20%. 60% νιώθουν ανασφάλεια τόσο ότι μπορεί να κολλήσουν κορονοϊό, όσο και για τα οικονομικά τους. 14% νιώθουν φόβο, 13% νιώθουν οργή, 9% νιώθουν απεσιοδοξία. Μήπως θέλει η μύτη μου τελικά, ρε, και πρέπει η όλη φάση αυτή με την καραντίνα, πόσο σας έχει επηρεάσει πρακτικά στη ζωή σας και στην ψυχική σας υγεία. Αναγκαστικά, δηλαδή δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, αυτό. Ωραία, μόνο αυτό. Δηλαδή έχει κλείσει το πανεπιστήμιο, γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Δεν πάτε στο πανεπιστήμιο. Αρχικά γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Από τη μία αυτό είναι καλό αν μένεις μακριά, γιατί στην ουσία γλιτώνεις στην κοινωνία των το οποίο είναι απέσιος. Συνδικαλιστής να γίνεις φοιτητές. Εννοείται. Και κατά δεύτερον, δεν κοινωνικοποιείσαι, δεν υπάρχει επικοινωνία. Είσαι μέσα σε τέσσερις τοίχους με ένα PC όλη μέρα που τα μάτια σου πονάνε. Θα να κάνω ιδιαίτερα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Πού θα βρω τον κόμενο εγώ. Βασικά, εγώ καλά είμαι εδώ με την παρέα μου. Γουστάρω. Κορώνα, ξεκορώνα, εγώ μια χαρά περνάω. Εγώ καλά είμαι. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ ασχολούμουν με τη σχολή μου. Οπότε. Με βόλεψε. Δεν με αλλάζει και πολύ. Αρρωστήστε να κλείσουν όλα. Ορίστε. Πραγματική μου ζωή. Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά η δικιά μου, γιατί η δουλειά είχα σταματήσει ουσιαστικά πριν τον κορονοϊό, οπότε δεν έχασε εξαιτία του κορονοϊού. Εντάξει, φοβία έχω, αλλά πιο πολύ μην το μεταδώσω εγώ σε κάποια επαφή ομάδα. Άρα φοβάσαι ότι θα κολλήσει και μήπω θα μεταδώσει. Αυτό έτσι, μεγαλύτερη φοβία. Ο φόβο που λέγανε εδώ είναι ότι η κατάσταση θα είναι ζωφερή έτσι για πάντα. Δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση πάει να μονιμοποιηθεί. Λίγο υπερβολικό. Εντάξει, δεν θα είναι για πάντα. Ωραία, άρα είσαι τη άποψη ότι θα στρώσει. Δεν μπορεί ναι, να αλλά θα αργήσει. Θα αργήσει, δηλαδή το 21 το βλέπω πολύ. Πάει, γι' αυτό χάθηκε. Ναι, πολύ. Εγώ προσωπικά ως πρωτοετής φοιτητής ακόμη δεν έχω νιώσει την αγκαλιά του πανεπιστημίου, δηλαδή το να νιώσω φοιτητής. Νιώθω σαν να κάνω online σεμινάρια ουσιαστικά. Δεν βγαίνουμε όπως βγαίναμε, τα μαγαζιά κλείνουν τώρα. Και τώρα από 12.30 ώρα σπίτι είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Για ένα νέο που θέλει να διασκεδάσει και τα λοιπά. Που είναι λογικό να θες να διασκεδάσει, έτσι. Μην κρίνουμε τα παιδιά ότι είναι επιπολή. Για κάναμε όλοι. Εντάξει, αλλά σκηνικά τύπου πάρτι, δεν προσέχουμε λίγο. Εντάξει. Αυτό είναι στην υπευθυνότητα του καθενός. Αυτό δεν νιώθουμε κανένα συνέστημα, κανένα φόβο, καμιά απογοήτευση, καμιά οργή, κούραση. Τώρα συνέστημα. Λόγω κορονοϊού, μου επίση με παράτησε ο κόμενο και νιώθω θλίψη. Λοιπόν. Θα μπορεί να μου πει, νιώθω χαρούμενη. Οκ, okay, σε βλέπω λίγο. Γιούχου. Είναι λίγο χάζο χαρούμενη. Ναι, ναι, το κατάλαβα, απλά δεν θα το πω. Κούραση. Δεν το έχω το κούραση. Είσαι κουρασμένο, σε καταλαβαίνω. Έχει φτάσει εδώ, έχετε τόση. Κούραση. Εκνευρισμό. Πάνω σε τι. Ότι η πολιτεία ουσιαστικά δεν μπορεί να βρει τα σωστά μέτρα και να τα υποβάλει έτσι ώστε να μπορεί να γίνει πιο εύκολη η ζωή μας. Από μια απεσιοδοξία, εντάξει. Για ποιο λόγο. Καλά τη νιώθηκε ο κόσμος και νομίζω ότι αυτό μεταδίδεται. Για ποιο λόγο. Νιώθεις ότι αυτό δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα πάνε τα πράγματα, πόσα πράγματα θα μπορείς να κάνεις, πόσο έλεγχος θα υπάρχει εξωτερικός. Φοβάσαι λίγο ότι θα συνεχίσει και για πάντα. Δηλαδή δεν το θεωρώ πολύ παράλογο αυτό που λένε ότι θα συνεχίσει για πάντα. Δεν υπάρχει παράλογο όταν μιλάμε για άποψη κάποιου. Ακριβώς, μπράβο. Και αν μας λέγανε ότι σε 12 μήνες θα τελειώσει αυτό το πράγμα, θα καθόμασταν μέσα και θα κάναμε μπάρμπεκ στο μπαλκόνι. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ σου είπα, έτσι ήταν η κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξει. Σε πάρουμε για καλή χρονιά, εσένα. Ναι, ναι, είμαι το. Θα αρρωστήσουμε όλοι, θα έχουμε όλα τα σώματα. Γίνεται να αρρωστήσει εσύ, να μην αρρωστήσω εγώ, γιατί είμαι και καπνιστή. Μην πάθω, μην φύγω στο χλώρο. Είχαν πει ότι οι καπνιστέ δεν. Τι λε, καλά, δεν ισχύει. Εγώ με το ζόρι αναπνέω τώρα. Πώ πα που λίγο έχει live. Είμαι πιο ωραίο live από το. Τι θέμα είσαι, με το γυαλί. Φίλε, γενικά σου ρε τι πάκι. Έχει καμιά αδερφή να με γνωρίσει. Έχω, αλλά δεν είσαι. Γιατί ρε φίλε δεν είχαμε, είμαι ωραίο τυπάκι αλλά δεν κάνω για την αδερφή σου. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε για τα καινούργια μέτρα. Καταρχήν, με το μέτρο της μάσκας, είστε εξοικειωμένοι, το τηρείτε, έχει χρησιμότητα. Θέλω την άποψή σας, δεν θέλω να μου μιλήσετε σαν επιστήμονες. Έξω στον δρόμο, πλέον παντού. Διαφωνώ. Διαφωνείς, είναι γιατί. Είναι αλήθεια. Γιατί βγαίνουμε για να πάρουμε καθαρό αέρα, ας πούμε. Σίγουρα, ναι. Αποδίδει. Άμα τηρείται γενικά, ναι. Άμα τώρα ένας φοράει, ένας δεν φοράει. Άρα είσαι υπέρ. Ναι. Καλά κάνω. Θα φοράς. Θα φοράω, τι θα κάνω. Θα φοράω, αναγκαστικά. Αναγκαστικά τι έπρεπε, θα πληρώνω, πού θα βρίσκω. Χρησιμότητα έχει, αλλά όχι όλη την ημέρα. Εγώ προσωπικά 8 ώρες τη φορά στη δουλειά μου. Θέλω και τη φορά στη δουλειά μου, αλλά έξω δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι είναι καλό ή κακό, αλλά δεν έχει νόημα να λες θα φοράτε παντού
μάσκα. Άρα δεν το και τα μέρη και στα οποία είναι πιθανότερο να μεταδοθεί ο ιός, δηλαδή στους κλειστούς αυτούς χώρους. Άρα δεν πιστεύεις ότι αποδίδει το μέτρο της μάσκας. Θεωρώ ότι είναι πολύ. Ωραία. Ότι θα αποδώσει πολύ μικρό ποσοστό. Για πες. Εγώ, ναι. Τι, το μέτρο της μάσκας, γιατί. Ας πούμε εκεί πέρα. Ο παλίκαρος. Ωραία. Θα σε κολλήσει επειδή είναι εκεί και κάθεται χωρίς μάσκα. Εκεί όχι. Άμα ήταν εδώ, ναι. Εγώ την έβαζα. Διότι βρίσκομαι στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Έχω άσθημα από μικρός επειδή γεννήθηκα 8 μηνύτικο. Οπότε θέλοντας και μη, το κακό είναι όμως ότι όταν φοράς συνεχόμενα τη μάσκα μετά από κάποιο καιρό σε πιάνει το. Ότι δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Αυτό είναι δύσκολο. Κλείσιμο των μπαρ και των περιπτέρων που ήσχε μέχρι και προχθές από τις 12. Πώς το βρίσκατε? Περνάμε και σπίτια μας. Περνάτε και σπίτι, ωραία. Ναι, βλέπουμε ταινίες αυτές τις μέρες. Είμαστε μέσα. Προετοιμαζόμαστε για τα καλά. Α, ναι, δεν πάτε σε αυτά τα πάρτι που σας κατηγορούν τα μουμου, Το βλέπει η μαμά μου. Αν το βλέπει η μαμά μου, όχι. Όχι, αν δεν το βλέπει. Ναι. Πώς ήταν τα άτομα που ήσασταν? Γύρω στα 1500. 1500. Α, ήσουν σε αυτό το περιβόητο. Πολύ ωραία. Όχι μάσκα, θα βάλω και φόρμα σε λίγο. Από τη στιγμή που δεν θα πέρα, θα πούνε πόσο, 10 άτομα, ξέρω εγώ, θα μαζευτούμε σε ένα σπίτι. Πού, σε ένα σπίτι 10-12 άτομα, μην πεις που μένεις, θα μπουκάρει αστυνομία. Όχι, δεν το κάνω. Πάρ' το στις 11:59 εσύ. Στις 11:59 θα τρέχω και αν δεν προλάβω στο τηλεφόνο. Πάρ' το από χθες, από το σούπερ μάρκετ, θα σου βγει και φθηνότερα. Τι δεν αποδίδει, ίσα ίσα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Διότι όταν από τις ηλικίες 14 έως 64, 74 και βάλε, βγαίνουμε τις ίδιες ώρες, υπάρχει συναστισμός. Έχει τύχει να πάω σε καφετέρια και να χρειαστεί να κλείσω τραπέζι για να κάτσω στην καφετέρια. Έχω μείνει παγωτό με τη φίλη σου, πραγματικά. Εσύ επί εποχή Πασόκ 1990 ήσουν υπουργός. Δεν ζούσα, ρε φίλε, τότε. Αν ζούσες, θα ήσουν βασικός στέλεχος Πασόκ. Ακούγεται λίγο χαζό, γιατί εντάξει, βγήκαν όλοι αυτοί που λέγανε ότι μετά τις 12 δεν κολλάς. Αλλά έχει κάποια λογική. Ότι όταν πίνουμε δεν είμαστε το ίδιο προσεκτικοί. Αυτή ήταν η λογική των επιστημόνων. Έχει τη λογική λίγο ότι όλο αυτό το τζέρτζολο που γίνεται στις ώρες του ξημερώματος, ότι κάποιος περιορίζεται. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι όταν το βάζεις αυτό βέβαια στον κόσμο, απλά φροντίζει να γίνονται κάπως όλα πριν τις 12. Πριν τις 12, οπότε μπουκώνει από κόσμο. Ακριβώς. Το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας 12.30 μέχρι τις 5.30 το πρωί. Πώς το κρίνετε? Ακραίο. Φοβάσαι τι, τη στέρηση ελευθερίας? Είναι στέρηση ελευθερίας. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που θα δουλεύουν βράδυ και θα θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους, πώς θα γυρνάνε? Εγώ παραδείγματος χάρη δουλεύω 11.30. Πώς θα γυρίσω σπίτι μου? Πού δουλεύεις? Δουλεύω σε κλινική. 11.30. Θα κάτσει άλλη μια ώρα στην κλινική, αδερφέ. Εκείνη την ώρα του άλλου δεν βγαίνουμε γιατί έχει κρύο. Ωραία, και σε παίρνει τηλέφωνο τον κομμενάκι και σου λέει 2.30 ώρα το βράδυ. Κοίτα να δεις, έχω κάψες. Και δεν μπορείς τώρα, τι γίνεται. Θα περιμένει μέχρι τις 5 το πρωί. Θα περιμένει μέχρι τις 5.30. Μ' αρέσει σαν δίστακτη. Χαζό. Εντάξει, το έκανε προφανώς για συνοθισμό σε πλατείες και τέτοια, αλλά χαζό. Γυρνάμε σε αυτό που είπαμε, ότι πάλι ο κόσμος θα τρέχει μέχρι τις 12.30 να προλάβει να έχει πει, να συνοθιστεί, να κάνει το ένα το άλλο. Οπότε... Ελπίζουμε ότι κάποιοι δουλεύουμε και δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε. Μη βγαίνει από το πλάνο. Είμαι μέσα. Θα τα βάλει. Πολύ ωραίο. Ωραία. Είσαι τηλεοπτική, έτσι. Καλά, εσύ. Σε βλέπω, έτσι. Σκηνοθετήσε λίγο. Θέλω, μου αρέσει. Πάμε τώρα να το κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρο. Πόσο έχουν επηρεαστεί οι προσωπικές σχέσεις, οι ερωτικές σχέσεις, εν ολίγης? Γίνεται. Μισό. Χώρισες λόγω κορονοϊού? Λόγω απόσασης και εξαιτίας του κορονοϊού. Που... Α, έπεσε πάνω στο lockdown και χωρίσατε. Αμαν. Γίνεται πλέον παιχνίδι. Γιατί υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι με τον άγνωστο, αυτό που γινόταν το one night stand και το να σε γνωρίσω να με γνωρίσει, λόγω COVID έχει παγώσει. Έχει επηρεαστεί. Γίνεται. Πώς δεν γίνεται? Από τα λόγια μου. Γιατί φοβηθούμε τον κορονοϊό? Η έρευνα λέει ότι έχει επηρεαστεί η σχέση λόγω COVID. Φοβούνται τον άγνωστο. Δηλαδή, αν γνωριστούμε εμείς οι δύο σε ένα μπαράκι, δεν προχωράει η φασούλα. Αλήθεια. Έτσι λένε. Συγγνώμη, δηλαδή, ο άλλος κίνδυνος σκέφτεται τον κορονοϊό. Μη με φασώσει, έχω κορονοϊό. Δεν ξέρω, εσύ το σκέφτεσαι? Όχι. Ωραία, φασώνεις εύκολα. Άμα κάτσε κατάσταση, τι να σου πω. Ωραία, άμα όχι, κάτσε δεν κατάσταση. Θα πω πάνω. Πολύ ωραία. Κοίτα, αυτή την περίοδο έχω εγώ. Είμαστε σχεσάγερες τότε. Ωραία, έχεις σχέση. Ναι. Αν δεν είχες σχέση, θα φοβόσουν να κάνεις κάτι? Σίγουρα θα το σκεφτόμουν. Και εγώ δεν το σκεφτόμουν, θεωρώ. Κοίτα, γενικά έχουμε γίνει, θεωρώ, πολύ αντικοινωνικοί και πολύ υπερβολικοί σε θέματα. Ακουμπάς κάποιον έτσι στο δρόμο και γυρνάει και σε κοιτάει περίεργα και σου λέει με ακούμπησες και κάνουν φασαρία. Έχει δίκιο, φοράω και τη μάσκα, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι συμφωνώ μαζί σου. Κάνω έτσι. Ναι, αυτό πάλι ρε φίλε, να χαμογελάω την ώρα και να μην το καταλαβαίνει. Ναι. Βλέπουν έτσι με τα μάτια σαν κινεζάκι, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνει. Α, σαν να πάνε. Είναι πιο πολύ χύμα η κατάσταση. Μια πλατεία θα είσαι. Θα μπει και εκεί γίνεται παιχνίδι, οκ. Okay. Εντάξει, το πάνε αλλιώ. Έχει υπάρξει μια αποστροφή, να το πω. Να φυλασσόμαστε. Φιλαδόρφο και να εκτεμισά. Okay. Άρα φυλαχτή. Υπάρχει φόβο. Φυλαχτή. Σε γνωρίζω στον μπαρ. Μου αρέσει, σου αρέσω. Θα πήγαινε μαζί μου. Όχι αν σου αρέσω, ναι, αν φοβάσαι τον κορονοϊό. Εντάξει, ένα φόβο θα υπάρχει. Εγώ ναι. Θα πήγαινε μαζί μου. Ναι, αν δεν. Γενικά ή μόνο μαζί μου. Γενικά. Α, γενικά. Πιστεύω ότι αυτό έγινε λίγο τον πρώτο καιρό, λίγο
ο κόσμος, άμα γνωριζόταν, ειδικά από social, ότι λίγο είχαν αυτή τη φοβία στην αρχή με κορονοϊό ήταν το άλλο, αλλά δεν ξέρω κανένα φίλο που να έχει επηρεαστεί η ζωή και να μην φλερτάρει, να μην γνωρίζει άλλο κόσμο κάνουν. Από τα social. Πολύ ωραία. Η έρευνα λέει επίσης ότι έχει πάρει φωτιά το Tinder και το sexting. Ισχύει. Φωτιά είχαν από πριν, εντάξει. Γεια σου, Ιντερνετ. Ειδικά χειμώνα. Εσύ δεν χαιρετάς κορίτσια. Δεν είπε εμένα, την κάμερα έδειξε, δεν με χαιρετίζει. Εσύ είσαι η τέλεια μας. Εντάξει, σωστά, ναι. Κορυφαία Καναδί γιατρός, λέγεται Τεσέρα Ταμ. Το λέω το όνομά της που τα 6 χρόνια η γυναίκα, στο ακούσει κιόλα. Προτείνει να κάνει σεξ με μάσκα, αν κάποιος δεν το γνωρίζεις καλά, είναι σοβαρή επιστήμη. Εγώ θα πω σεξ με προφυλάξεις. Α, είπαμε, είναι βαστόκα. Άσε να μιλήσει έτοιμο ο γράφο, πληρώνεται. Γνωριζόμαστε στο μπαράκι, μου αρέσει, σου αρέσω. Και φτάνουμε στο σπίτι σου ή έρχεσαι στο δικό μου καλύτερα για να κοιμηθεί κιόλα. Ναι, σου λέω, άκου να δει, μου αρέσει πολύ. Θέλω να κάνουμε σεξ, αλλά εγώ κάνω σεξ μόνο με μάσκα. Τι κάνει. Κοίτα, αν μου αρέσει όλο πολύ, φοράω μάσκα. Εγώ από την άλλη δεν θα την έβαζα, θα το έλεγα καληνύχτα, αφού φοβάσαι τόσο πολύ από εκείνη η πόρτα. Το σκέφτομαι σαν εικόνα και αλήθεια, απλά θα έκλαιγα από τα γέλια. Θα του έλεγα επανάλαβε να το στείλω και στις φίλες μου. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου είδες, έχεις αναγκάσει έναν κάμεραμάν ολοκλήρω να γυρίσει προς τα σένα και δεν κοιτούσε. Εδώ το ο Αντρέας Παπαδρέου ξέρει. Τα κάμερα βοητεύει το κοινό. Εγώ θα χτυπούσα το γείτονα, θα έλεγα ναι. Το γείτονα, εσύ, εσύ αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή είναι για άλλα πράγματα. Τι θα γίνει από κάτω. Ω, Άννα και κόλλο έδειξε όλο. Θα δώσω τηλέφωνο. Δεν τη βάζει. Ναι, δεν τη βάζει. Όχι. Σου λέει, άκου να δει, εγώ φοβάμαι. Τσέξ μόνο με μάσκα. Τι κάνει. Εντάξει, όχι, ακραίο. Γεια σα. Τι διόπιστρεψε. Και στο κρεβάτι μα, για όνομα του Θεού. Φοβάται η κοπέλα τον κορονοϊό. Άμα το φοβάται, να κάνει sexting. Θα συμφωνήσω με τον προελίστατα. Και εσύ τη διώχνει. Ναι, ναι. Έχει επηρεαστεί η σεξουαλική επιθυμία σα λόγω COVID, μην μου πει βαρέθηκα του άντρε. Μπορεί, εσύ, διότι αν ας πούμε, είσαι κλεισμένη όπω είπα σε ένα σπίτι, γενικότερα το βλέπω, δεν το λέω μόνο προσωπικά. Και τα συναισθήματά σου είναι αρνητικά του τύπου νιώθει μια μικρή. Μελαγχολία. Ναι, ίσω και μια καταθλιπτική τάση, α πούμε. Λογικό δεν είναι, αν δεν έχει. Είναι λογικό. Όρεση να μην έχεις γενικότερα όρεξη να κάνεις τίποτα, όχι μόνο σεξ. Ναι, σεξ, ας πούμε. Ναι, αλλά το φαγάκι το τρώγαμε. Παραγγέλαμε. Το φαγάκι είναι πάνω απ' όλα στη ζωή. Το σεξ. Λοιπόν, σου βάζω τώρα, έχουμε μια δημοσιογράφη στο site. Βάζει την ίδια ερώτηση πάντα στα διλήμματα. Σεξ, ύπνος, φαγητό, βάλτε στη σειρά. Φαγητό, σεξ, ύπνος. Εσύ, ύπνος, ύπνος, ύπνος. Καλά, ναι, πέρα από αυτό. Ναι. Άμα θες να βάλω και τα τρία, ύπνος, φαγητό, σεξ. Τι περίμενες. Πες ότι σε πέτυχα τυχαία στην καμάρα, γιατί πολλοί λένε ότι είσαι πληρωμένη ηθοποιός, η οικογένεια. Δεν είμαι ηθοποιός, θα ήθελα.